Το να ξεκινά την ημέρα σου σωστά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πώ θα εξελιχθεί το υπόλοιπο τη ημέρα σου. Ωστόσο, πολλοί δυσκολεύονται να βρουν το χρόνο ή το κίνητρο για να δημιουργήσουν μια πρωινή ρουτίνα. Σε αυτό το βίντεο, μοιράζομαι μαζί σου την απόλυτη πρωινή δεκάλεπτη ρουτίνα, που μπορεί να μην είναι 10, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, αλλά μια σύντομη πρωινή ρουτίνα η οποία θα σε βοηθήσει να έχει τα μέγιστα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σου μέσα στην ημέρα. Αυτή η ρουτίνα περιλαμβάνει συμβουλέ και ιδέε που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσει ανανεωμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει την ημέρα σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Είτε είσαι πολύ άσχολο επαγγελματία, είτε είσαι γονέα που μένει στο σπίτι, είτε γονέα που εργάζεται ή οτιδήποτε, αυτή η πρωινή ρουτίνα που θα μοιραστώ μαζί σου σήμερα μπορεί να ταιριάξει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα όσο γεμάτο και αν είναι. Γιατί όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμά σου, σίγουρα μπορεί να προσθέσεις, να αφιερώσεις 10 λεπτά το πρωί για να ξεκινήσεις την ημέρα σου σωστά και να εφαρμόσεις κάποιες ή όλες από αυτές τις ιδέες που θα μοιραστώ μαζί σου σήμερα και μπορείς να το κάνεις αν το θέλεις. Πριν σου δώσω λοιπόν την απόλυτη δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα, θα ήθελα να μου γράψει τα σχόλια τι περιλαμβάνει η δική σου πρωινή ρουτίνα ή τι θα ήθελε να περιλαμβάνει η δική σου πρωινή ρουτίνα. Επίση, θα το εκτιμούσα αν έκανε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω περίπου ένα βίντεο την εβδομάδα. Εντάξει, μπορεί ένα και κάθε δύο εβδομάδε. Ανεβάζω κάποια βίντεο το μήνα. Και θυμίσω να κάνει like στο βίντεο αν τελικά σου αρέσει. Στρώσε το κρεβάτι σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι εύκολο και μικρό, αλλά αυτή η πολύ απλή δράση του να στρώσει το κρεβάτι σου μόλι ξυπνήσει, μόλι σηκωθεί από το κρεβάτι, δηλαδή, μπορεί να ορίσει τη διάθεση τη υπόλοιπη ημέρα σου. Είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία που μπορεί να σου δώσει μια αίσθηση ότι πέτυχε κάτι, ξεκίνησε με μια μικρή νίκη, με μια μικρή επιτυχία. Και αυτό να σε βοηθήσει να νιώθει πιο οργανωμένο και πιο έτοιμο για την ημέρα σου. Πιες ένα ποτήρι νερό. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. Το να ξεκινάς την ημέρα σου με ένα ποτήρι νερό μπορεί να σου δώσει ενέργεια, είναι σαν να ξυπνά το σώμα σου. Επίση, μπορεί να σε βοηθήσει να διώξει τι όποιε τοξίνε μπορεί να έχουν συσσωρευτεί από το προηγούμενο βράδυ και να σε βοηθήσει να εκκινήσεις το πεπτικό σου σύστημα. Κάνε μερικέ διατάσει. Αφιερώντα μερικά λεπτά το πρωί για να κάνει διατάσει, όχι πολλά, και 2-3 είναι αρκετά συνήθω. Αυτό σε βοηθάει στο να ξυπνήσει του μίσου και να βάλει το σώμα σου σε κίνηση. Αυτό μπορεί επίση να βελτιώσει την ευληγησία σου και να σε προστατέψει από πιθανά πια σήματα που μπορεί να έχει μέσα στην ημέρα σου. Κάνε διαλογισμό για λίγα λεπτά. Το να αφιερώσει μερικά λεπτά για να εστιάσει την αναπνοή σου και να καθαρίσει το μυαλό σου μπορεί να σε βοηθήσει να συνδεθεί με τον εαυτό σου και το κέντρο σου καθώ ξεκινά την ημέρα σου. Υπάρχουν πολλέ εφαρμογέ ή βίντεο στο YouTube που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκινήσει με τον διαλογισμό, ακόμα και αν δεν έχει καμία εμπειρία. Μπορεί φυσικά να ξεκινήσει βλέποντα τη συνέντευξη που είχα κάνει με τον δάσκαλο διαλογισμού Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, όπου συζητήσαμε για το πώ μπορεί να βάλει το διαλογισμό στη ζωή σου. Θα το βρει κάπου εδώ λογικά, αν βλέπει αυτό το βίντεο στο YouTube. Αν δεν θέλει να κάνει διαλογισμό, κάνε προσευχή. Κάνε μία λίστα εργασιών, τη λεγόμενη to-do list. Το να κάνει μια λίστα με τι εργασίε που έχει να ολοκληρώσει εκείνη την ημέρα σε βοηθάει να είσαι οργανωμένο και εστιασμένο κατά τη διάρκεια τη ημέρα σου. Αφιέρωσε μερικά λεπτά για να γράψει όποιε εργασίε ή ραντεβού έχει να κάνει μέσα σε εκείνη την ημέρα, όπω και ό,τι σχετίζεται με μακροπρόθεσμου στόχου πάνω στου οποίου δουλεύει για να πετύχει. Λένε ότι 10 λεπτά σχεδιασμού, 10 λεπτά προγραμματισμού γλιτώνουν 2 ώρε εκτέλεση. Εσύ, αν δεν θες να αφιερώσει 10 λεπτά, αφιερώσε 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά για να γράψει τι εργασίε που έχει να κάνει εκείνη την ημέρα. Ντύσου και ετοιμάσου για την ημέρα σου. Αφιέρωσε το χρόνο για να αντιθεί και να ετοιμαστεί για την ημέρα σου, ακόμα και αν εργάζεσαι από το σπίτι. Και αν φορά ρούχα με τα οποία νιώθει καλά, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθει πιο παραγωγικό και πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει τι εργασίε που έχει μπροστά σου. Αν τρώ πρωινό, Φάε ένα υγιεινό πρωινό. Κατά προτίμηση ένα πρωινό που είναι πλούσιο σε πρωτενε και βιταμίνε. Απόφυγε πρωινό που έχει πολύ ζάχαρη ή που είναι λευκή δατάνθρακε οι οποίοι μετατρέπονται σε ζάχαρη στο αίμα σου. Ένα γρήγορο τρόπο για να έχει ένα τέτοιο υγιεινό πρωινό είναι να ετοιμάσει να φτιάξει ένα θρεπτικό πρωτεϊνού χορόφημα. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ τα τελευταία 20 χρόνια είναι από την εταιρεία Herbalife, το οποίο φτιάχνεται και τρώγεται σε 2 λεπτά, αλλά μπορεί να βρει και άλλα παρόμοια προϊόντα ή να φτιάξει εσύ κάτι δικό σου. Ή αν κάνει διαλυματική νηστεία, τότε σίγουρα ξεκινά την ημέρα σου χωρί πρωινό. Αν εξαιρέσει το πρωινό γεύμα, που για μένα είναι λίγο πιο αργά επειδή τα τελευταία 2-3 χρόνια κάνω διαλυματική νηστεία, όλε οι παραπάνω συνήθειε που σου ανέφερα είναι αυτά που κάνω κάθε μέρα και μου παίρνουν περίπου 10 άντε 12-15 λεπτά maximum. Αυτό που κάνω έξτρα από τα παραπάνω κάθε πρωί επειδή εργάζομαι από το σπίτι και έχω τη δυνατότητα, έχω λίγο παραπάνω χρόνο για να τα κάνω, είναι ότι πρώτον αφιερώνω περίπου 30 λεπτά σε ανάγνωση ενό καλού βιβλίου. Και δεύτερον είναι ότι κάνω 10 με 15 λεπτά γυμναστική ή τι μέρε που βγαίνω για περπάτημα ή για τρέξιμο, μπορώ να αφιερώσω μισή ώρα, 45 λεπτά, κάποιε φορέ και μία ώρα στη σωματική μου δραστηριότητα. Να θυμάσαι ότι η πρωινή σου ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη ή να παίρνει πολύ χρόνο. Εστιάζοντα σε μικρέ, απλέ συνήθειε που βγαινω για περπατημα η για τρεξιμο μπορει να αφιερωσω μιση ωρα 45 λεπτα καποιε φορε και μια ωρα στη σωματικη μου δραστηριοτητα να θυμασαι οτι η πρωινη σου ρουτινα δεν χρειαζεται να ειναι πολυπλοκη η να παιρνει πολυ χρονο εστιαζοντα σε μικρε απλε συνηθειε που είναι σχεδιασμένες ώστε να θρέφουν το σώμα και το νου σου, μπορεί να ετοιμάσει τον εαυτό σου για μια παραγωγική και επιτυχημένη ημέρα. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like και άφησε και ένα σχόλιο, γράψε και εσύ ποια είναι η δική σου πρωινή ρουτίνα και κάνε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Αν θέλει να σε βοηθήσω με τη δημιουργία τη δική σου πρωινή ρουτίνα ή με τη δημιουργία συνηθιών που οδηγούν στην επιτυχία, στείλε μου ένα μήνυμα ή μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free και ζητά να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching. GreekCoach.gr κάθετο free. Βάλει σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε, σχεδίασε την απόλυτη δική σου πρωινή ρουτίνα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.